συντονισμένοι στην ΕΡΤ και παρακολουθείτε το δημόσιο διάλογο που γίνεται από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ, που παρέχει σε όλα τα κόμματα, μικρά και μεγάλα, βήμα διαλόγου εν ώψη των εκλογών που θα γίνουν σε 13 ημέρες στις 25 Ιουνίου. Σε αυτή την πορεία διαλόγου, σε αυτό το μαραθώνιο, έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε ως προσκεκλημένο στο στούντιο της ΕΡΤ τον κύριο Σταύρο Σκεύο, είναι επικεφαλής της ΟΚΔΕ, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεύο. Είναι ένα μαρξιστικό, μια μαρξιστική οργάνωση, η οποία παλεύει καθημερινά για τα συμφέροντα των εργατών και των εργαζομένων και επίσης σε μια ανασύνταξη ελπίζει και πάντα δουλεύεται καθημερινά ανοιχθημερών για το εργατικό κίνημα και επίσης όλα αυτά γίνονται για να έχετε ένα ανάχωμα στο κεφάλαιο, ανάχωμα στον καπιταλισμό, μια μάχη δηλαδή μέχρι τέλους. Ναι, έτσι είναι. Θα πούμε και περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Και με αυτά τα εργαλεία κατεβαίνουμε και στις δεύτερες εκλογές, στις 25 Ιουνίου. Ορισμένα πράγματα έχουν φανεί από το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Περισσότερα θα φανούν όχι μόνο στις 25 Ιουνίου, κυρίως μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή μέσα στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενισχυμένη από το προηγούμενο αποτέλεσμα, θέλει να επιβάλλει μία αυτοδυναμία. Και αυτό είναι και το πρώτο σημείο στο οποίο στεκόμαστε. Καλούμε σε μία πάλι τους εργαζόμενους και τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ώστε και με την ψήφο τους και πολύ περισσότερο με τους αγώνες τους να χτυπήσουν και να μειώσουν αυτή την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μία δεύτερη τετραετία θα είναι πραγματικά μία τεράστια απειλή και καταστροφική για τα συμφέροντά τους. Ο διεθνισμός, κύριε Σκεύο, είναι επίκαιρος όσο ποτέ? Ο διεθνισμός είναι επίκαιρος όσο ποτέ και θα το δούμε και παρακάτω αυτό, βλέποντας και την πολιτική που εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία και συνολικά το πολιτικό σκηνικό εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να συμπληρώσουμε 2-3 πράγματα για την κατάσταση που διαμορφώνεται εν ώψη των καλπών στις 25 Ιουνίου. Παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει μία αυτοδυναμία. Αυτό θα δημιουργήσει μία πρωτόγνωρη κατάσταση, ακόμα χειρότερη και πιο καταστροφική για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Μία ματιά γύρω μας, στην πραγματικότητα που βιώνουμε, στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση, είναι ξεκάθαρη για το τι μας περιμένει μπροστά. Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Πώς βγαίνει αυτή από επιχειρήσεις οι οποίες πουλάνε πανάκριβα και την ίδια στιγμή κρατάνε καθυλωμένους τους μισθούς. Ουσιαστικά έχουμε δηλαδή μια τεράστια πτώση των πραγματικών μισθών. Οι ίδιες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδοτούνται με δισεκατομμύρια κρατικού χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, που από πού έρχονται αυτά τα λεφτά, με νέο δανεισμό του ελληνικού δημοσίου, που καλούμαστε να πληρώσουμε πάλι ο ελληνικός λαός. Επίσης, οι ίδιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εξοπλιστεί με μια σωρία αντεργατικών νόμων, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, που χτυπάνε απεργιακά δικαιώματα, συνδικαλιστικές ελευθερίες και που βλέπουμε δυστυχώς αυτή η κατάσταση πώς οδηγεί στην πλήρη απουσία μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα και αυτά τα τραγικά εργατικά ατυχήματα, πιο σωστά θα έπρεπε να λέμε καπιταλιστικές δολοφονίες εργατών. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δείχνει ξεκάθαρα την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία. Δηλαδή αυτή η μεγάλη έκρηξη κερδών υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου έχει τη σκοτεινή της όψη, την ακρίβεια, την πτώση των πραγματικών μισθών, τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και την αύξηση του χρέους που φορτώνονται οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, μια τρομακτική αύξηση της εκμετάλλευσης και βέβαια γνωρίζουμε όλη την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα και οι κοινωνικές ανισότητες. Δηλαδή ενώ εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φτωχοί έχουν όλο και πιο δύσκολη πρόσβαση ή καθόλου πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, την τροφή, τη στέγη, να μην μιλήσουμε καν για ψυχαγωγία, πολιτισμό, ανάπαυση, διακοπές, από την άλλη μεριά μια πολύ μικρή ελίτ του 1% συσσωρεύει αμύθιτο πλούτο. Αυτό είναι μία βασική πτυχή του ποια είναι η πραγματική κατάσταση και τι μας περιμένει μπροστά. Όχι τα θύματα λοιπόν της κρίσης, κύριε Σκεύο, αλλά
Το μέλλον πάντως, από ό,τι υποστηρίζετε και στο πρόγραμμά σας, δεν είναι ο καπιταλισμός για τους εργαζόμενους και για την, γενικότερα για την κοινωνία. Ναι, και αυτό φαίνεται αν δούμε με απλά λόγια, γιατί το θέμα εδώ δεν είναι να φλιαρούμε έτσι για γενικές ιδέες και λέξεις. Αν δούμε και με απλά λόγια το υπόλοιπο κομμάτι της πολιτικής που εφαρμόζεται και πρώτα-πρώτα βέβαια από την Νέα Δημοκρατία. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των ιδιωτικοποίησεων στην υγεία, την παιδεία, στο νερό, παρά την εκφρασμένη θέληση της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να παραμείνει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, των ιδιωτικοποίησεων που είναι υπεύθυνες και για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτή τη μαζική δολοφονία, για την οποία εμείς επιμένουμε, παρά την προσπάθεια να φύγει από το επίσημο πολιτικό σκηνικό, είναι κάτι για το οποίο οι εργαζόμενοι, η νεολαία, δεν πρέπει να συγχωρήσουν και πρώτα απ' όλα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια άλλη πτυχή που είναι μπροστά μας είναι αυτή η λεγόμενη βελτίωση του επιτελικού κράτους που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι έχει μπροστά της. Αυτό με πολύ απλά λόγια το ζούμε και ξέρουμε τι σημαίνει. Καταρχάς σημαίνει την βελτίωση, δηλαδή την αναβάθμιση και τη σκλήνηση της καταστολής της αστυνομοκρατίας, του χτυπήματος των αγώνων των εργαζομένων και της νεολαίας με ξύλο και χημικά στις διαδηλώσεις, των διώξεων ενάντια σε σωματεία και αγωνιστές, της προσπάθειας να επιβληθεί παρά την ήττα που υπέστη η πανεπιστημιακή αστυνομία και να συνεχιστούν οι εισβολές των ΜΑΤ στους πανεπιστημιακούς χώρους για να χτυπηθεί το άσυλο και οι αγώνες της νεολαίας. Και μάλιστα ήρθαν τα πρόσφατα γεγονότα να μας υπενθυμίσουν και το πρόβλημα των διάφορων χουντικού τύπου απαγορεύσεων και προστήμων ενάντια σε όσους αγωνίζονται, ενάντια στους αγώνες και τις πρακτικές του εργατικού κινήματος. Αναφέρομαι και σε αυτά τα πρόσφατα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν από τον κατά τα άλλα σύγχρονο και μοντέρνο Δήμαρχο Αθηναίων, τον Κώστα Μπακογιάννη, για φυσοκόλληση, από έναν δήμαρχο ο οποίος περηφανεύεται ότι δεν βουτάει τα χέρια του στην ψαρόκολα για την αναχρονιστική. Είναι εύλογο βέβαια, γιατί κρατάει αρκετά εκατομμύρια στα χέρια του, τα οποία μοιράζει σε εργολάβους και σε διάφορες φιέστες. Υπάρχει και μία άλλη πτυχή όμως του επιτελικού κράτους, αυτού της βελτιωμένης εκδοχής που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να προχωρήσει, είναι αυτή των διαφόρων σκανδάλων τα οποία ξεσπάνε, δηλαδή αυτής της τρομακτικής διασπάθησης και λαιλασίας, ένα πραγματικό πλιάτσικο πάνω στο κρατικό χρήμα, τα οποία έχουν πάρει και τη μορφή μιας συνηθισμένης, πρακτικής, μιας κανονικής πολιτικής. Δηλαδή των διαφόρων απευθείας αναθέσεων σε εργολάβους, της πρακτικής ότι διάφοροι ημέτεροι ή γαλάζια παιδιά τακτοποιούνται σε θέσεις με παχυλούς μισθούς σε κάθε γωνιά του κρατικού μηχανισμού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Και ξέρετε, η τραγική ηρωνία είναι, η προκλητική μάλλον ηρωνία είναι, ότι όλοι αυτοί πίνουν νερό στο όνομα της ελεύθερης αγοράς. Και αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν ούτε μία μέρα να ζήσουν χωρίς να βάλουν, ας πούμε, το δάχτυλο στο μέλι, δηλαδή στο κρατικό χρήμα. Αφήνω για παρακάτω τη συζήτηση το τεράστιο πρόβλημα που συνδέεται με την αρχική σας ερώτηση του διεθνισμού, δηλαδή το πρόβλημα του πολέμου, των εξοπλισμών κτλ., το οποίο έρχεται δυστυχώς με μεγάλη φόρα και με ταχύς ρυθμούς, με τρομακτικούς κινδύνους πάνω στους εργαζόμενους και την όλα και στη χώρα μας και στην περιοχή μας. Ένα ακόμα θέμα πάνω στο οποίο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φέρει τρομερές ευθύνες και οθεί σε μεγάλες περιπέτειες. Για πείτε μου, κύριε Σκεύο, βρίσκεται για όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, με συντεταγμένο πολιτικό λόγο, φαντάζομαι θα τα βλέπετε και σε αυτό που λέμε στο λαϊκό καφενείο, έξω στις πλατείες, στα εργοστάσια, σε όλη την κοινωνική εργασιακή ζωή της χώρας. Υπάρχουν ανοιχτά αυτιά να σας ακούσουν ή λένε ότι αυτά που εσείς πρεσβεύετε, καλώς και τα πρεσβεύετε και τα υποστηρίζετε, είναι ανέφικτα? Ανοιχτά αυτιά υπάρχουν και μάλιστα και όλες αυτές τις μέρες, όχι μόνο αυτές τις μέρες, και η δική μας η οργάνωση, κάνοντας έτσι περιοδίες, εξορμήσεις, γειτονιές, σε λαϊκές περιοχές, σε εργοστάσια, σε εργασιακούς χώρους, βλέπει αυτό, ότι οι εργαζόμενοι, ο λαϊκός κόσμος, η νεολαία
έχουν πολύ ξεκάθαρο ότι δεν είναι μία ζωή αυτή που ζούμε, δεν μπορεί το πράγμα να συνεχίσει να πηγαίνει άλλο. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση και να πούμε ότι τι δυσκολεύει όλον αυτόν τον κόσμο, και εδώ είναι και η δική μας, πιστεύουμε, συμβολή, στην αναζήτηση μίας διεξόδου, μίας λύσης, μίας εναλλακτικής, όπως λέμε. Το βασικό θέμα στο οποίο αυτή τη στιγμή δυσκολεύει αυτό το πράγμα είναι η κατάσταση της λεγόμενης αντιπολίτευσης, και νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε 2-3 λόγια για να συμπληρώσουμε και την εικόνα για το πολιτικό σκηνικό. Παρακαλώ. Νομίζω είναι κοινό μυστικό, και το λέει αυτό ο λαϊκός κόσμος, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν θα της είχε ανοίξει ο δρόμος και δεν θα είχε πετύχει αυτή την ενίσχυση αν δεν είχε βοηθηθεί τόσο πολύ από όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Από το 2015 καταπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού, εφάρμοσε μνημόνια και ακόμα χειρότερα τα έντυσε αυτά με ένα δίθεν αριστερό προσωπείο, το οποίο ήταν μια τρομακτική ζημιά, γιατί καταπλάκωσε με απογοήτευση, με ητοπάθεια, με σύγχυση τους εργαζόμενους και την νεολαία που εμπιστεύτηκαν κάποιες ελπίδες. Ακόμα χειρότερα, την τελευταία τετραετία ήταν η πιο φρόνιμη αντιπολίτευση. Είναι γνωστό ότι ψήφισε δεκάδες μέτρα, μαζί βέβαια και με το ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ βλέπουμε ακόμα και σήμερα πώς διαχειρίζεται την ήττα του, ή θα έπρεπε να πούμε καλύτερα την κατάρρευσή του. Δηλαδή, υποτίθεται κάνει ένα reset σαν να μην έγινε τίποτα. Κάνουμε, λες και είναι το πάτημα ενός σκομπιού, μία στροφή τάχα μου στα λαϊκά προβλήματα. Ανέξοδες υποσχέσεις από ένα κόμμα το οποίο κατασπατάλησε τη λαϊκή εμπιστοσύνη και δεν είναι πουθενά παρόν μέσα στους αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας κτλ. Αντίθετα, όπως οι ίδιοι λένε, θέλουν να παραμείνουν ένα κόμμα εξουσίας, δηλαδή να συνεχίσουν να βαδίζουν στον ίδιο δρόμο. Και το πρόβλημα με αυτό το δρόμο είναι ότι αν εξαιρέσει κανείς κάποιες ασήμαντες και δευτερεύουσες λεπτομέρειες, έχουν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια στρατηγική με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτή την πίστη στην ελεύθερη αγορά, στην ελεύθερη οικονομία, όπως τη λένε, δηλαδή σε αυτή την νεοφιλελεύθερη πολιτική, στις ιδιωτικοποιήσεις, σε μέτρα που χτυπάνε τα εργατικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Εμείς λέμε ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναστηθεί μετά από όλη αυτή την πορεία και πραγματικά τα πολιτικά εγκλήματα τα οποία έχει κάνει σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. Πρέπει να μαυριστεί από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Γιατί όσο προσκολάται κανείς σε μία λογική μικρότερου κακού, τόσο χτυπιέται η αυτοπεποίθηση, η ενότητα και η διάθεση για αγώνες στο εσωτερικό των εργαζομένων και της νεολαίας. Επομένως, το μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ, είναι ακριβώς για να σπάσουμε την αίσθηση του αδιεξόδου που δίνουν αυτά τα κόμματα. Γιατί πραγματικά τι προσφέρουν αυτή τη στιγμή σαν δρόμο μπροστά για τους εργαζόμενους και την νεολαία? Να τσακώνονται μεταξύ τους για τα κουρέλια μιας ψεύτικης αντιπολίτευσης, η οποία θα είναι ανίκανη να σταματήσει την πολιτική του Μητσοτάκη και του κάθε Μητσοτάκη, δηλαδή αυτή την πολιτική, μέσα σε μια κατάσταση που γίνεται όλο και πιο σκληρή. Εδώ λοιπόν πρέπει να βάλουμε μια τελεία, να μαυριστούν αυτά τα κόμματα, ώστε να ανοίξει περισσότερο, ας πούμε, ο δρόμος για μαζικούς αγώνες, να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση, η ενότητα, η πάλη των εργαζομένων και της νεολαίας. Υπάρχει βέβαια και η πιο μικρή αντιπολίτευση, έτσι τα άλλα κόμματα, στα οποία όμως μπορούμε να αφαιρθούμε, νομίζω, και στη συνέχεια. Να δούμε και τον χρόνο μας, ναι. Κύριε Σκεύωνα, πάμε στο μεγάλο θέμα της παιδείας. Εσείς είστε υπέρ ενός δημόσιου πανεπιστήμιου, ενός μικρότερου δημόσιου πανεπιστήμιου ή κάτι μεικτό? Εμείς είμαστε κατηγορηματικά υπέρ ενός απόλυτα 100% δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου και γενικά μιας δημόσιας δωρεάν παιδείας. Αυτό είναι ένα δικαίωμα με το οποίο η κοινωνία έγινε καλύτερη, με το οποίο οι εργατικές και λαϊκές τάξεις κατάφεραν να αποκτήσουν περισσότερη πρόσβαση
στη γνώση, να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. Είναι μια ιστορική κατάκτηση που έγινε με αγώνες, ειδικά στη χώρα μας μετά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να πισωγυρίσει. Όπως σήμερα πισωγυρίζει με τις πολιτικές όπως των νόμων Κεραμέως, που τι κάνουνε, εισάγουνε δίδακτρα, με τις πολιτικές όπως της αναθεώρησης του άρθρου 16, που τι κάνουνε, απελευθερώνουνε εντελώς αυτή την κατάσταση, οδηγώντας ας πούμε και σε έναν ταξικό αποκλεισμό των παιδιών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων από την εκπαίδευση, και βέβαια είναι η πραγματικότητα των νέων που σήμερα σπουδάζουν σε πτυχία χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα στην αγορά εργασίας, έρμεα μιας υπερεκμετάλλευσης κτλ. Αυτό το πρόβλημα της παιδείας, για να το γενικεύσω λίγο, αποτυπώνει μία συνολική κατάσταση μέσα σε αυτό που είπατε και εσείς πριν, τι είναι σήμερα και πού πάει το καπιταλιστικό σύστημα. Το ίδιο είναι το πρόβλημα με την υγεία. Το ίδιο είναι το πρόβλημα με τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή, το ζήτημα είναι απλό. Παλιότερα υπήρχε το λεγόμενο κοινωνικό κράτος ή κράτος πρόνοιας με ή χωρίς εισαγωγικά. Που τι σήμαινε? Σήμαινε ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία μπορούν με κάποιο τρόπο να ικανοποιήσουν λιγότερο ή περισσότερο αξιοπρεπώς κάποιες βασικές τους ανάγκες. Να μπορεί η γυναίκα και το παιδί, ο γέρος άνθρωπος, να νοσηλευτεί όταν έχει ανάγκη και όχι να πεθαίνει χωρίς να φτάνει ποτέ σε κρεβάτι νοσοκομείο όπως είχαμε τις τελευταίες μέρες, ή να τον ξεδιαλέγει κάποιος όπως ο κύριος πνευματικός για το ότι δεν αξίζει θεραπείας. Είχανε κατακτήσει οι εργαζόμενοι και η νεολαία ένα στοιχειώδες επίπεδο πρόσβασης στην εκπαίδευση. Πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υποδομές όπως το νερό, το ρεύμα, η στέγη κτλ. Όλα αυτά δηλαδή έκαναν το σύγχρονο βιωτικό επίπεδο με το οποίο οι κοινωνίες μας, με αγώνες δηλαδή γίνανε αυτά, και ειδικά στην Ελλάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ξέφυγαν από αυτό το επίπεδο της φτώχειας και της εξαθλίωσης που ταλαιπωρεί για δεκαετίες τόσες και τόσες άλλες χώρες στον κόσμο, και βέβαια εκεί γυρίζουμε σήμερα δυστυχώς με ραγδαίους ρυθμούς. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα σε όλο τον σύγχρονο καπιταλισμό, ειδικά σε αυτές τις χώρες που λένε του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Δηλαδή σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχει μια οικονομική κρίση η οποία βαθαίνει όλο και περισσότερο. Η παραγωγή, οι επενδύσεις, η πραγματική κίνηση της οικονομίας είναι στάσιμες. Αυτό συμβαίνει και στη χώρα μας. Δηλαδή παρουσιάζουν μια ανάπτυξη η οποία είναι τελείως σαθρή, την ίδια στιγμή που οι βασικοί παραγωγικοί τομείς, η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή ρημάζουν. Και εδώ χειροκροτάμε και κορδωνόμαστε, επειδή υπάρχει η λεγόμενη βαριά βιομηχανία του τουρισμού. Καλός είναι και ο τουρισμός, αλλά οι Έλληνες εργαζόμενοι, γενικά όσοι ζουν και εργάζονται εδώ στην Ελλάδα, δεν κάνουν διακοπές λόγω των πολύ χαμηλών εισοδημάτων τους, ή δουλεύουν σεζόν σε γαλέρες υπερεκμετάλλευσης. Ή χειροκροτούμε επειδή λέει υπάρχει ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων, δηλαδή τι, κερδοσκοπικά funds που χτυπάνε τις τιμές και μαζεύουν όλη την, και μαζεύουν όλη την ακίνητη περιουσία, ετοιμάζονται να πάρουν και ακόμα περισσότερο μέσω των πληστηριασμών, κάνοντας δραματικό, με συγχωρείτε, το πρόβλημα της λαϊκής στέγης για χιλιάδες νοικοκυριά, ειδικά νέους ανθρώπους κτλ. Και αυτό το πράγμα σήμερα, που είναι ξαναλέω μια πραγματικότητα και σε όλο το δυτικό κόσμο, το ονομάζουμε ανάπτυξη. Και ακόμα χειρότερα, κύριε Μποτώνη, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, όπου οι ανισότητες οι κοινωνικές εκρήγνονται διαρκώς, τι βλέπουμε και στη χώρα μας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικότερα σε όλες αυτές τις χώρες? Βλέπουμε κυβερνήσεις μίας ελίτ πολιτικών, καπιταλιστών, πλουσίων, οι οποίοι λένε ότι εμείς έχουμε κηρύξει έναν ταξικό πόλεμο και δεν θέλουμε να κάνουμε τον παραμικρό συμβιβασμό. Δεν θέλουμε να δώσουμε ούτε ψίχουλο από τα υπερκέρδη μας. Και νομίζω είναι χαρακτηριστική η ψευτοσυζήτηση για την φορολόγηση των κερδών και υπερκερδών διαφόρων εταιριών ενέργειας, σούπερ μάρκετ κτλ., που πραγματικά έχουν θησαυρίσει δηλαδή όλο αυτό το χρόνο. Θα έχετε δει, ας πούμε, και τα υπερκέρδη που σημείωσαν, είναι ρεκόρ, οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο πέρυσι. Αντί γι' αυτό, βλέπουμε μία κλειστή κλίκα που κυβερνάει με αστυνομοκρατία, με καταστολή, βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην κλοπή του δημόσιου χρήματος, και που διαρκώς
καταπατάει κάθε λαϊκή βούληση. Αυτό το πράγμα είναι που σήμερα συμπυκνώνεται και στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και κάθετα αντίθετοι σημαίνει ένα πράγμα. Ότι πρέπει όλα αυτά, τα δημόσια αγαθά, υπηρεσίες, υποδομές, να ξαναπεράσουν στον έλεγχο του δημοσίου, δηλαδή να εθνικοποιηθούν και να λειτουργήσουν σε μια εντελώς διαφορετική βάση με εργατικό έλεγχο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε επειδή, για παράδειγμα, το λιμάνι του Ηρακλείου το πήρε ο όμιλος Γκριμάλντι κοψοχρονιά 80 εκατομμύρια και να το ονομάζουμε αυτό ανάπτυξη. Τα αεροδρόμια τα έχει πάρει εδώ και καιρό η Fraport και γενικά όλη ναι. η δημόσια περιουσία. Ήθελα να μείνουμε λίγο. Αυτή είναι γενικά η προσέγγιση μας και η πολιτική μας στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, που είναι ένα κομβικό σημείο, είναι βασικό για ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, όπως λέμε, ανακούφισης των εργαζομένων και της νεολαίας, δηλαδή να πληρώσουν οι πλούσιοι, και είναι και ένα σημείο που και την ΟΚΔΕ τη φέρνει σε μια κάθετη σύγκρουση με όλη την δίθεν συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα στο πολιτικό. Ναι, ναι. Θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα που θίξατε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει για το θέμα της παιδείας. Υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι χιλιάδες παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό σε αμφιβόλου αξίας και κύρους πανεπιστημία με πολλά χρήματα και τα καλά μυαλά είναι έξω και δεν θέλουν να γυρίσουν. Χάνει η Ελλάδα και σε χρήμα και σε μυαλό και σε επιστημοσύνη. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό? Δεν θα μπορούσε δηλαδή να γίνει κάτι ανάλογο και στη χώρα μας και να υπάρχει ένα ισχυρό κρατικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, είναι μια άποψη που ακούγεται. Για να το συνοψίσουμε λίγο αυτό και να περάσουμε και σε ορισμένα άλλα θέματα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο σημαίνει ένα πράγμα. Σημαίνει μαζική χρηματοδότηση. Σημαίνει προσλήψεις σε διδακτικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό. Σημαίνει προγράμματα σπουδών με κριτήρια τη μόρφωση και την τεχνική εκπαίδευση των παιδιών και όχι να τους χρησιμοποιούν δωρεάν σαν δυναμικό οι διάφορες επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβόλαια με τα πανεπιστήμια. Σημαίνει πουθενά δίδακτρα. Αντίθετα, σήμερα τα δίδακτρα εξαπλώνονται. Σημαίνει να αποφύγουμε αυτό το δράμα που έχει γίνει σε άλλες χώρες και επανέρχομαι δηλαδή, γιατί δείχνει την κατάσταση του σημερινού καπιταλιστικού συστήματος. Χώρες δηλαδή όπως η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες κτλ., που οι νέοι άνθρωποι και οι οικογένειές τους πνίγονται για μια ζωή στα χρέη για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Αυτό μας φέρνει και στο κεντρικό ζήτημα με ποια πολιτική, με ποιο πρόγραμμα μπορούμε πραγματικά να χαράξουμε αυτό που είπαμε, μια εναλλακτική στη σημερινή κατάσταση. Γιατί μακάρι να ήταν μόνο η παιδεία ή ένα θέμα, είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Εμείς λέμε το εξής. Δεν υπάρχει μπροστά καμία σταθερότητα όπου έστω με υπομονή και με ατομικές λύσεις και σκύβοντας το κεφάλι κάποιος εργαζόμενος ή κάποιος νέος μπορεί να προσδοκά σε μια αξιοπρεπή ζωή όπου με το σταγονόμετρο υποτίθεται, γιατί λέει ψέματα και σε αυτό το θέμα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα του δίνει, ας πούμε, κάποιες πενιχρές ονομαστικές αυξήσεις. Αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο και πολύ σύντομα αυτή η σαθρή ανάπτυξη στην οποία αναφέρονται θα σκάσει. Είναι μάρτυρας δηλαδή όλη η κατάσταση των πραγματικών δικτών της οικονομίας, του χρέους, των επενδύσεων κτλ. Πού υπάρχει η πραγματική διέξοδος? Σε αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει να πληρώσουν οι πλούσιοι, δηλαδή να επιβάλλουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία με τους αγώνες τους, μια πολιτική εντελώς διαφορετική σε σύγκρουση με τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή συνοπτικά, το σταμάτημα των πληστηριασμών και των διακοπών ρεύματος, που θα έχετε δει ότι σύντομα επανέρχεται και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί, χωρίς την ανακούφιση όσο ήταν αυτή, με την επιδότηση, μιας και όλα ξανά μπαίνουν υπό τη δημοσιονομική πειθαρχία των πλεονασμάτων και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει το σταμάτημα όλων των ιδιωτικοποιήσεων και την εθνικοποίηση όλων των κρίσιμων τομέων, υποδομών και μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο. Σημαίνει να σταματήσουμε να δίνουμε λεφτά σε εξοπλισμούς που το μόνο που κάνουν, και αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, είναι να τρέφουν την πορεία προς πολεμικές συγκρούσεις, να μας βάζουν όλο και πιο βαθιά στο εφιαλτικό σενάριο
της πορείας για ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που δυστυχώς όλος ο κόσμος κρατάει σήμερα την αναπνοή του, με τη μεγάλη σύγκρουση από τη μια μεριά των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη των αναδυόμενων δυνάμεων όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία. Να σταματήσουμε λοιπόν να αγοράζουμε τα όπλα και να πλουτίζουμε τις βιομηχανίες. Να σταματήσουμε να φτιάχνουμε βάσεις και να καμαρώνουμε ότι είναι τα πρώτα ορμητήρια όπως η Αλεξανδρούπολη και αντίθετα τα λεφτά αυτά να πάνε στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, στα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Να επιβάλλουμε μια βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και τους πλούσιους. Είναι αδιέξοδο και εξευτελιστικό να γίνεται μια συζήτηση δήθεν για τη μείωση των φόρων, ενώ όλοι αυτοί που τα λένε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ κρύβουν ότι οι πρώτοι ωφελημένοι από αυτή τη μείωση φόρων είναι το μεγάλο κεφάλαιο, κρύβουν ότι αυτά τα λεφτά, ακόμα και τους μειωμένους φόρους που, όπως το ΦΠΑ, που κατακρατά το κεφάλαιο δεν τους αποδίδει, κρύβουν ότι αυτά τα λεφτά είναι η λεγόμενη μείωση του κράτους, που είναι μια ταξική πολιτική σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας, λείπουν από τα σχολεία, τα νοσοκομεία, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια, τη δημιουργία ενός πραγματικού κοινωνικού προγράμματος. Πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε μια βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, να εκμηδενίσουμε τη φορολογία στα χαμηλά εισοδήματα και γενικά να ελαφρύνουμε εξαιρετικά τη φορολογία στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και βέβαια να επιβάλλουμε την κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Με μια τέτοια πολιτική μπορούν να βρεθούν χρήματα για να χρηματοδοτηθεί ένα πραγματικό κοινωνικό πρόγραμμα. Και βέβαια, στο συγκεκριμένο, πρέπει να πούμε ότι εδώ βρίσκεται και η μοναδική πραγματική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, δηλαδή μια σειρά παραγωγικών επενδύσεων για την κρατική κατασκευή εργατικών και λαϊκών κατοικιών. Σε αυτό βέβαια το πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώσουμε και το εξής, ότι είναι απαραίτητη η απόκρουση, η αντιστροφή όλων των αντεργατικών μέτρων όπως αυτού του νόμου Χατζηδάκη και αντίθετα η επιβολή στην πράξη των συνδικαλιστικών ελευθεριών, του απεργιακού δικαιώματος, η επιβολή στην πράξη των μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αντί να βλέπουμε αυτή τη δραματική κατάσταση που καθημερινά πετσοκόβονται εργαζόμενοι. Η διαφορά η δική μας, για να κλείσω το κομμάτι αυτό, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, ένα τέτοιο πρόγραμμα σωτηρίας, λέμε ότι δεν υπάρχει κανένας κοινοβουλευτικός τρόπος ή ψήφος ανάθεση σε κάποιον σωτήρα, δηλαδή η καλλιέργεια μιας αυταπάτης, ότι μπορεί να επιβληθεί απλά στις κάλπες, όπως και γενικότερα όλο αυτό το ζωφερό καθεστώς το οποίο ζούμε σήμερα, αυτή η δημοκρατία των πλουσίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις κάλπες. Είναι ζήτημα μιας άλλης πορείας μέσα στους αγώνες και εδώ δηλαδή η συμμετοχή της ΟΚΔΕ στις εκλογές έχει και αυτό το περιεχόμενο, να καλέσουμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να δούμε με ένα άλλο μάτι τους αγώνες μας, δηλαδή να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας, την ενεργή συμμετοχή σε συνελεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά που δυναμώνουν την οργάνωσή μας, που δυναμώνουν την ενότητά μας ενάντια σε κάθε διασπαστική πολιτική και αυτό είναι μια βάση για να μπορέσουμε πραγματικά και να συντονίσουμε και να κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις μας μέχρι να μπορέσουμε να επιβάλλουμε και τις νίκες που απαιτεί αυτή η σημερινή δύσκολη κατάσταση στην οποία ζούμε. Για πείτε μου κύριε Σκεύο τώρα στο θέμα της υγείας, το ΕΣΥ έμεινε όρθιο με πόνο, με κόπο. Έμεινε όρθιο σε όλη αυτή την περίοδο. Τι θα πρέπει για σας να αλλάξει σε ό,τι αφορά και τις υποδομές, αλλά και σε θέματα ιατρών, νοσηλευτών και όλο αυτό το πλαίσιο που είναι στον τομέα της υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι, επειδή ο χρόνος πιέζει κιόλας και πρέπει στο τέλος να παρουσιάσουμε και ορισμένα πράγματα λίγο για το κατέβασμα της οργάνωσής μας στις εκλογές, να πω το εξής. Είναι η ίδια ουσιαστικά απάντηση που έδωσα και πριν για τις ιδιωτικοποίησεις. Δηλαδή, πραγματικά για να μην πεθαίνουμε στο δρόμο περιμένοντας ένα ΕΚΑΒ που δεν έρχεται ποτέ, για να μην είμαστε σε ένα νοσοκομείο που δεν έχει εξοπλισμό, γιατρούς κτλ., υπάρχει μία και μόνη λύση. Μαζική χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, η οποία, ξαναλέω, θα προέλθει όχι από δάνεια, θαύματα και ψευτομπαλώματα, αλλά επιβάλλοντας μια βαριά φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους πλούσιους και σπάζοντας με μια λογική
που λέει ότι πάνω απ' όλα είναι οι δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύμφωνο σταθερότητας της Κομισιόν, η εξυπηρέτηση του χρέους με τα πρωτογενή πλεονάσματα κτλ. Και αν περισσέψει, θα έχουμε και γιατρό, νοσοκομείο, το ίδιο ισχύει για το σχολείο ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι και ο τρόπος να έχουμε δημόσια υγεία. Πριν περάσουμε στο πολιτικό σας αφήγημα, όπως είπατε, που θέλετε να αναφερθείτε σε μια σειρά συγκεκριμένων παραγόντων και θέσεων, θέλω να πάμε στα εθνικά ζητήματα και θέλω να μου πείτε, αναφερθήκατε εν μέρη, εντάχει σε αυτό που λέγεται και ζει η ανθρωπότητα, τον κίνδυνο ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, αλλά επίσης και τις συμμαχίες που υπάρχουν στην περιοχή σε ό,τι αφορά Ελλάδα-Τουρκία, Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, Βόρεια Αφρική, όλο αυτό το πεδίο το οποίο έχει να κάνει με τη μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, που πραγματικά δημιουργεί προβλήματα στη χώρα. Ποια είναι η δική σας θέση? Ναι, ο χρόνος είναι βέβαια ασφυκτικός για μια τέτοια τεράστια συζήτηση. Να πούμε πολύ συνοπτικά το εξής. Είναι γνωστό στη χώρα μας η δεξιά παράταξη, όχι μόνο, αλλά κατεξοχήν, πλειοδοτούσε έτσι σε πατριδοκαπηλεία και σε εθνοκαπηλεία, και αυτό το βλέπουμε και αυτές τις μέρες. Εννοώ δηλαδή την προσπάθεια για να αποπροσανατολίσουμε από το τεράστιο κοινωνικό και ταξικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, να στρέφουμε τα φώτα στον εξωτερικό εχθρό, στην τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα, στην εθνική απειλή, όπου εμφανίζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, εν προκειμένου Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν ισχυρός ηγέτης να αποκρούσει κτλ. Αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο αδιέξοδο, είναι και επικίνδυνο. Εξηγούμε. Δεν υπάρχει θέμα ότι μια ενισχυμένη Τουρκία, ένας πολύ, πολύ ισχυροποιημένος τουρκικός καπιταλισμός έχει τις δικές του και πολύ επικίνδυνες βλέψεις. Άλλωστε επιδιώκει να γίνει ένας παγκόσμιος παίχτης, αυτό είναι γεγονός. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από την δική μας πλευρά και ποιες είναι οι επικίνδυνες βλέψεις και ο τυχοδιοκτισμός και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ελληνικού καπιταλισμού και της ελληνικής αστικής τάξης γενικότερα. Γιατί είναι τυχοδιοκτισμός οι τεράστιοι εξοπλισμοί και γενικά μια πολιτική πρόσδεσης και πλήρους συμμετοχής από την πρώτη θέση, λες και δεν υπάρχει αύριο, σε αυτά τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η πολιτική το μόνο που κάνει, όπως και δίνει βάση στην Αλεξανδρούπολη κτλ., είναι να τρέφει μία πορεία προς τον πόλεμο. Και δυστυχώς και από αυτή την άποψη, ο κίνδυνος μίας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πραγματικός με την Τουρκία. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και την νεολαία να δούνε την ευθύνη και των δύο αστικών τάξεων και βέβαια να παλέψουν πρώτα απ' όλα από τη δική μας πλευρά, μέσα στη δική μας χώρα, με την ανάπτυξη ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος για να το αποτρέψουν. Ένα τέτοιο αντιπολεμικό κίνημα πρέπει να πηγαίνει ενάντια στους εξοπλισμούς, ενάντια στις βάσεις, ενάντια σε αυτά τα πολεμικόπυλα και τυχοδιοκτικά σχέδια των αστικών τάξεων και βέβαια ενάντια στους υπεριαλιστές. Να το πω λίγο με απλά λόγια, έχουμε εμείς σαν ελληνικός λαός κάποιο εθνικό συμφέρον να υπερασπίσουμε στην Ουκρανία που στέλνουμε όπλα? Πιστεύει κανείς ότι γινόμαστε πιο ισχυροί? Ή επειδή, για να δείξουμε και την άλλη πλευρά του ζητήματος, αυτές τις μέρες μαθαίνουμε, επίκειται και η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ, ότι ανοίγει γραφείο το ΝΑΤΟ στην Ιαπωνία. Δεν οδηγούν αυτά στον όλεθρο, αν δεν τα σταματήσουν οι εργατικές τάξεις και οι λαοί σε όλο τον κόσμο με τους αγώνες τους, και εδώ είναι και η αξία του διεθνισμού, δηλαδή, με απλά λόγια του κοινού αγώνα, τη συντονισμένη πάλη των εργαζομένων για τα δικά του συμφέροντα, για να μπορέσουν να σταματήσουν αυτή την πορεία. Ειδικά δε στην Ευρώπη, που μετατρέπεται σε έναν ακόλουθο, με ή χωρίς εισαγωγικά, των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η πορεία είναι καταστροφική, γιατί όλο και περισσότερο οι άρχουσες τάξεις και οι ελίτ μιλάνε για την ανάγκη να επομιστούμε τις θυσίες και το βάρος του πολέμου. Ο πρόεδρος Μακρόν, ο πρόεδρος των πλουσίων στη Γαλλία, όπως τον αποκαλεί ο γαλλικός λαός, είπε καθαρά ότι πρέπει να πάμε σε μια πολεμική οικονομία. Πρόκειται πραγματικά για μια πορεία προς τον όλεθρο που είναι απόλυτα επίγον να το σταματήσουμε, και πραγματικά και εμείς σαν ΟΚΔΕ το έχουμε αυτό πολύ ψηλά
στους αγώνες μας και στο πρόγραμμά μας. Θα έλεγα, κύριε Μποτόνη, είναι και εξευτελιστικό για την πολιτική συζήτηση και για τη δημόσια ζωή να διεξάγεται μια δήθεν προεκλογική συζήτηση που να συζητάμε ό,τι πιο φτηνό έχουμε να δούμε παρά αυτά τα καθολικά προβλήματα της ανθρωπότητας. Λες και εδώ η απόλυτη πρόσδεσή μας και συμμετοχή μας σαν δεδομένο και πρόθυμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα μας προφυλάξει από τις κοσμοϊστορικές συγκρούσεις και αλλαγές οι οποίες σήμερα σαρώνουν όλο τον πλανήτη. Θέλω λοιπόν τώρα να αναφερθείτε σε αυτό που είπατε κιόλας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Τους παράγοντες εκείνες τις προτάσεις, εκείνες που έχετε, το αφήγημα το πολιτικό που έχετε για τις εκλογές που θα γίνουν σε 13 ημέρες από σήμερα, 25 Ιουνίου, και είναι κρίσιμες για τη χώρα, για τον τόπο, αλλά και για τον ίδιο το λαό της χώρας. Ναι. Εμείς, όπως είναι και ένα σύνθημά μας, λέμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν υπάρχει διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση απλά με μία ψήφο, με μία ανάθεση σε οποιονδήποτε σωτήρα κάποιων ελπίδων, δηλαδή πολύ απλά με μία συζήτηση το αν θα βάλουμε και πόσους μέσα στη Βουλή. Αυτό, αν θέλετε, αφορά, να πω πάρα πολύ σύντομα, και την κριτική μας και την αντίθεσή μας και στα υπόλοιπα κόμματα ή σχηματισμούς που εμφανίζονται στην αντιπολίτευση. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι, για παράδειγμα, η ουσία της πολιτικής και του ΚΚΕ, δηλαδή παρά τα πολλά παχιά λόγια, στο τέλος προσανατολίζει τα πάντα στην δική του κοινοβουλευτική ενίσχυση, και αυτό το κάνει μάλιστα και σε βάρος των αγώνων όπου έχει μια αδιέξοδη και αντιδημοκρατική και διασπαστική πολιτική. Και βέβαια αυτό αφορά και σχηματισμούς όπως την Πλεύση Ελευθερίας ή το Μέρα 25, που λίγο πολύ δεν έχουν και καμία σχέση το πρόγραμμά τους, αν έχουν και κάποιο πρόγραμμα δηλαδή, και αν δεν βασίζονται απλά σε ένα λαμπερό αρχηγό. Δεν έχουν λοιπόν καμία σχέση με τους εργατικούς αγώνες, τους λαϊκούς αγώνες, δηλαδή την προσπάθεια να επιβάλλουμε μια άλλη πορεία. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο στίγμα με το οποίο, πάνω στο οποίο χτίζουμε και τη συμμετοχή μας στις εκλογές. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κοινοβουλευτικές αυταπάτες ή σε λογικές του λεγόμενου μικρότερου κακού που γίνεται όλο και πιο αδύναμο και έχουμε δει ότι απλά οδηγεί από τη μία φορά στην άλλη στο μεγαλύτερο κακό. Το δεύτερο. Λέμε καθαρά ότι πρέπει, και είναι και ένας λόγος να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία την οργάνωσή μας, να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να μειώσουμε την επιρροή της. Να μην παρασυρθούμε από τα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα και υποταχτούμε στην προπαγάνδα η οποία γίνεται για μια κυριαρχία και παντοδυναμία. Αυτή η λεγόμενη κυριαρχία πατάει πάνω σε νάρκες. Ήδη αναφέραμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, ποια είναι τα τεράστια προβλήματα, ο πόλεμος, οι κρίσεις, οι συγκρούσεις, τα οποία θα εκδηλωθούν σφοδρά, και βέβαια ποια είναι η πραγματικότητα της φτώχειας, της ακρίβειας, της καταστολής στην οποία ζούμε καθημερινά. Αυτή η λεγόμενη σταθερότητά τους θα σκάσει και πρέπει σε αυτό να είμαστε προετοιμασμένοι, οι εργαζόμενοι και η νεολαία, η δική μας η συμμετοχή δηλαδή στις εκλογές έχει και αυτό το περιεχόμενο, ότι ήδη από χθες πρέπει σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολείο, σχολή, γειτονιά, να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την αντίσταση και, και αντεπίθεσή μας. Το τρίτο σημείο για την συμμετοχή μας στις εκλογές είναι ότι δεν προβάλλουμε απλά μία πολιτική για αγώνες γενικά. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο μία φωνή που να ακολουθεί τους αγώνες. Θέλουμε να είμαστε και μία φωνή η οποία να οργανώνει τους αγώνες, δηλαδή να έχει μία πρόταση, ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση, για την ανασύνθεση του εργατικού κινήματος, δηλαδή με άλλα λόγια για την ανασύνταξη των αγωνιστικών γραμμών των εργαζομένων και της νεολαίας. Αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά και το λέμε και με ειλικρίνεια και θέλουμε να το συζητήσουμε με τους εργαζόμενους και την νεολαία, ότι τα συνδικάτα μας, οι σύλλογοί μας έχουν αδυναμίες, πρέπει να τα βελτιώσουμε σαν εργαλεία, σαν όπλα πάλης
απέναντι σε ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο, ξαναλέω, μας έχει κηρύξει τον πόλεμο και δεν θέλει να κάνει την παραμικρή υποχώρηση και δεν μπορούμε να τον νικήσουμε αν δεν ανασυντάξουμε τις γραμμές μας. Το τέταρτο, αν θέλετε, και τελευταίο σημείο, και εδώ είναι το αποφασιστικό σημείο, είναι το εξής, ότι στο τέλος του λογαριασμού και η Νέα Δημοκρατία και όλο το αστικό πολιτικό σκηνικό και όλες οι ελίτ σε παγκόσμια κλίμακα ορθώνουν μπροστά στην εργατική τάξη, στα φτωχά λαϊκά στρώματα, στους νέους, ένα τείχος που θέλουν να είναι αδιαπέραστο. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Το περίφημο θατσερικό δόγμα με το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το κάνουν όλο και πιο απόλυτο. Γιατί σήμερα κανείς δεν πιστεύει και από τους εργαζόμενους, ό,τι και να ψήφισαν στις 21 Μάη, ότι οι ιδιωτικοποίησεις είναι καλές. Κανείς δεν πιστεύει ότι ο μισθός του είναι ικανοποιητικός ή μπορεί να τα φέρει πέρας έστω και δύσκολα. Το ζήτημα είναι, απέναντι σε όλα αυτά, να ορθώσουμε μία εναλλακτική που να μην είναι μία απλή αντιπολίτευση ή διαμαρτυρία για λίγα χρόνια, δηλαδή για μία τετραετία μέχρι τις επόμενες εκλογές, αλλά μία εναλλακτική συνολική. Αυτή η συνολική εναλλακτική βρίσκεται, όπως λέμε εμείς, έξω από το σύστημα, σε μία ταξική, ριζοσπαστική, αντικαπιταλιστική πολιτική, σε μία ρήξη με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι μόνο αυτό, φτάνοντας μέχρι τη ρίζα του κακού, δηλαδή εν τέλει παλεύοντας για μία συνολική αλλαγή της κοινωνίας, για το σοσιαλισμό. Ένα σοσιαλισμό που, ειδικά για την οργάνωσή μας, που είναι μία επαναστατική, μαρξιστική, διεθνιστική οργάνωση, στο ρεύμα του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες που τόσο δυσφήμισαν αυτό το όραμα. Η ρήξη δηλαδή με αυτό το άσχημο παρελθόν είναι και απαραίτητη για να αποκαταστήσουμε αυτή τη συνολική εναλλακτική. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους πιστεύουμε ότι η οργάνωσή μας, η ΟΚΔΕ, μια οργάνωση με ιστορία αγώνων μέσα στο ελληνικό εργατικό κίνημα, είναι η πιο κατάλληλη και χρήσιμη επιλογή και στις εκλογές στις 25 Ιουνίου.